Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από τον Σπαρτακό. Σε πολύ λίγο ξεκινάει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου ανάμεσα σε Pink Paper και Slaughter. Δύο νεανικές ομάδες που φημίζονται για την ενέργειά τους και για το πάθος τους. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με τους σημερινούς γηπεδούχους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Και τον Αζάρ να έχει τώρα την μπάλα στα δικά του χέρια. Ο Παπανδρέου θα πάρει το πρώτο σουτ και θα ευστοχίσει για να ανοίξει το σκορ για το 2-0. Πρώτη πόντη λοιπόν στο μάτς. Πρώτο καλάθι για τους Pink Paper. Μαζούκης τώρα για τους Slaughter, ένα βηματάκι πίσω, εκτέλεση από μέσα απόσταση, δεν ήρθε το καλάθι. Τώρα ο Παπανδρέου κατεβάζει για τους γηπεδούχους, Καμπόσιος ψάχνει λίγο χώρο, δεν θα τον βρει. Ο Παπανδρέου και πάλι. Καμπόσιος θα δεχτεί την τάπα και θέλουν να τρέξουν τώρα οι Ροζ. Δεν θα έρθει το καλάθι, παρόλο που έφτασε πολύ κοντά σε αυτό ο Μαζούκης. Ο Παπανδρέου άσε στην γωνία, ο Καμπόσιος δεν μπορεί να προλάβει. Αλλά κατέληξε απευθείας εκτός. Περιμένουμε να δούμε ενέργεια από τα πρώτα λεπτά. Περιμένουμε να δούμε τις δύο ομάδες να τρέχουν στον εξωγήπεδο, οπότε έχουν ευκαιρία. Παραμένει το 2-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Καλή άμυνα εδώ από τον Μποτζάκο. Μπάλα κατέληξε εκτός έπειτα από τη δική του παρέμβαση. Κατοχή για τους Slaughters. Έγινε επαναφορά για τον Βαζούκη και τώρα ο Ορφανίδης θα πάρει το σύντριον πόντων. Δεν το έκανε το χατήρο όμως η μπάλα. Παραμένει χωρίς πόντο οι φιλοξενούμενοι σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ανδρέου παίξε με τον Αζάρ από την κορυφή, εκείνος εκτελείωσε καλά και το rebound στο χέρι του Παλιμέρη. Ορφανίδης, Βαζούκης μπερδεύει λίγο εκεί στην τρίπλα, αφήνει έξω στον Ορφανίδη, έπισε με τη σειρά του στον Μπογά, πάσα στη γωνία. Ζήσε ο Ορφανίδης, έξτρα πάσα, έχει μείνει μόνος του ο Βαζούκης, αστοχή. Δεν αλλάζει ούτε τώρα το 2-0. Ανδρέου πάει ολομόναχος, θα πετύχει και πάλι το καλάθι. Έχει πάρει πάνω του στα αυτά τα πρώτα λεπτά. 4-0. Μέσα χέρι με χέρι για τον Βαζούκη. Εμφανίδης. Βογάς που δίνει επιλογή για σκριν. Καλημέρης. Περιστρέφεται γύρω από τον Αζάρ. Ενώ τελείωνε και ο χρόνος της επίθεσης, Καμπόσος. Η Ρομποτσάκος πάει προς τα μέσα, θα δεχτεί την τάπα από τον Μπογά, ο οποίος του κλείνει τον δρόμο. Έχουν χρόνο για την επίθεση τους οι Pink Paper. 15 δευτερόλεπτα τώρα, Αζάρ γυρίζει με το δεξί, δεν θα σκοράρει. Διεκδικήσει με μπάλα, κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Μποτσάκος έβγαλε έξω, Καμπόσος θα πάρει. Στην κίνηση ήρθε εκεί ο Κοντομίχος. Τελειώνει ο χρόνος, θα πρέπει να σταρει κάποιος. Ο Παπανδρέου θα το πάρει, θα στοχίσει. Ορφανίδης. Βογάς το θέλει, το σου το πήρε, δεν το έβαλε. Ξεκινάνε άστοχα το παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Παπανδρέου στον Καμπόσο. Καμπόσος παίζει με πλάτη, δυσκολεύεται, κρατάει όμως, γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, αστοχή. Νέα ευκαιρία με τον Αζάρ, υπάρχει φάουλ. Ανανεώνουν τις επιθέσεις τους με τα επιθετικά rebound οι γηπεδούχοι. Βρίσκουν ακόμη μια ευκαιρία με τον Αζάρ, ο οποίος τώρα θα πάει στη γραμμή για τις δύο βολές του. Μέσα η πρώτη. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή, 2-2 από τον Αζάρ.
ο οποίος γίνεται ο δεύτερος παίκτης που ανοίγει λογαριασμό για τους Pink Paper μετά τον Παπανδρέου. Ο Φανίδης. Θέλει να διεισδύσει, πάσα του εθνιδίασε κάπως τον Παλιμέρη. Τώρα θα πάρει αυτός την παλιά στα χέρια του, 5 δευτερά ακόμα, δεν βρίσκουν διάδρομο και θα γίνει το λάθος τελικά από τους Slaughters. Οι οποίοι δυσκολεύονται αρκετά επιθετικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 4 λεπτά παιχνιδιού έχουν περάσει και το 0 παραμένει στο πίνακα του σκορ στην πλευρά των Slaughters. Τώρα θα περάσει ο Παναγιωτόπουλος στο μάτς. Συνέχεια με τον Αζάρ. Παπανδρέου. Για τις επιλογές του Καμπόσος εκτελεί και θα το βάλει. 9-0 και ο Καμπόσος στο παιχνίδι του σκοραρίσματος με αυτό το μακρινό σουτ για το 9-0. Τον γηπεδούχον θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως ο Βαζούκης. Το σερί τον Pink Paper καλά κρατεί. Παπανδρέου, Καμπόσος ζητάει, έχει αυτοπεποίθηση και τα αποδεικνύει. 12-0, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Καμπόσος, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο και αναγκάζονται έτσι οι Slaughters να καλέσουν στο time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των Slaughters, που βρίσκονται πίσω από 12-0, ούτε τώρα η τύχη δεν τους χαμογελάει σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Ο Παλιμέρης δεν μπορούσε να βρει στόχο. Ο Τσάκος πάει από τα αριστερά, δύσκολη προσπάθεια, πολύ καλή άμυνα από τον Παναγιωτόπουλο. Μετά στο πλάι για τον Ορφανίδη. Ανίδη στα 8, πάει προς τα μέσα, να το πρώτο καλάθι. Άργησε, αλλά ήρθε το πρώτο καλάθι για τους Slaughters. Για το 12-2, σχεδόν 5,5 λεπτά μετά από το ξεκίνημα. Μοτσάκος. Αζάρ. Παίζει με την πλάτη. Κοντό το τελειωμά του, μαζεύει όμως για να ανανεώνει ο Κονταρίνης. Γκρέμισε τον αντίπαλό του, τον Παναγιωτόπουλο. Σπέβδει αμέσως υποτικά να τον σηκώσει. Έχει γίνει και επιθετικό φάουλ. Έτσι κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων, ενώ το μάτς πέρασε ο Καπής. Για τους γηπεδούχους, όχι με σχολή του Παπαγεωργίου. Μαρούγκας. Παναγιωτόπουλος θα είναι φόρα, δεν θα το σταματήσει κανείς. 12-4. Μπήκε αποφασιστικά και εκτέλεσε. Κονταρίνης. Αρχιέξω. Απίστο, επιχείρησε το σουτ. Πρώτα από Παπαγεωργίου, αλλά η μπάλα κατέληξε σε αντίπαλο. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πρώτη περίοδο, με συγχωρείτε. Παπανδρέου πήρε. Το να τρέξουν τώρα οι Pink Paper. Ωραία γύρισε η μπάλα και έφτασε τον Παπαγεωργίου. Πάρα πολύ ωραία. Εκτυλίχθηκε εδώ ο εφεδιασμός για τους γηπεδούχους. 14-4 στο σύν 10 πλέον οι Pink Paper. Μαρούγκας με χώρο θα πλησιάσει, θα σκοράρει. 14-6. Παπανδρέου τώρα αργά αργά χωρίς διασύνες. Θα πάρει ο ίδιος το σουτ και θα ευστοχίσει. 17-6. Σκοράρει και από τον τρίποντο Παπανδρέου. Έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι, δείχνει ορεξάδος και σήμερα. Δύο αλλαγές τώρα για τους Pink Paper. Μποτσάκος
Κωνσταντινίδης. Όσο με συγχωρείτε. Ναι, ο Κωνσταντινίδης είναι. Που πέρασαν στο παρκέ. Ο Τσάκος. Πήρε το σκριν, άφησε τον Κονταρίνη. Και να έχω μια πάνω και έχουμε τζάμπολ. Ο Βελάκη δείχνει σλότερς. Με τις εμφανίσεις κάποιος θα πρέπει να αλλάξει μπλούζα. Ο Σπύρου θα βάλει τώρα μια άσπρη μπλούζα. Και τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. Τον Ορφανίδη. Σπύρου. Με νέα εμφάνιση πλέον. Ορφανίδη στα 4 δευτερόλεπτα. 3 θα το πάρει ο Σπύρου από την κορυφή. Δεν θα μπει το καλάθι. Μάζευσαν οι κυπεδούχοι. Παγιοργίου κατεβάζει. Πάσα και πάλι έξω. Τσάκος, κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο, έχασε την ισορροπία του Ορφανίδης και έκανε βήματα. Προσπαθούν να πάρουν ψυχολογία σιγά σιγά οι Σλότερς. Το 17-6 υπερθυμίζω το σκορ. Σπύρου, Μαρούγκας και αφήνει στον Ορφανίδη. Μέσα στη γωνία. Θα περάσει ο Μπογάς. Στο έδαφος δύο παίκτες, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Θα κρύψουν ωστόσο η Ρος με τον Ορφανίδη. Πάσα στο πλάι, Μπογάς. Προσποιείται. Ορφανίδη σηκώνεται, δεν σημαδεύει σωστά. Θα καθαρίζει την φάση ο Κωνσταντινίδης. Μια σκαστή πάσα, ωραία. Δεν ήρθε το καλάθι όμως από τον Κονταρίνη. Σπύρου. Μπογάς έπαιξε με τον Μαρούγκα. Θα το βάλει. 17-9. Τελεία από μακριά. Και μειώνει στους 8 πλέον. Ο Τσάκος. Καλό. Μαρούγκας δεν προλαβαίνει το χρονόμετρο και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 17-9. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος του παιχνιδιού. Ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου που βρίσκεται μπροστά τους σημερινούς γηπεδούχους του Pink Paper με 17-9. Ξεκίνησαν καλύτερα οι Pink Paper στο μάτς, μπήκαν με όρεξη, ήταν πιο εύστοχοι. Στη συνέχεια συνήθω κάπως οι Slotters, οι οποίοι θα χάσουν την ευκαιρία να μειώσουν. Με αυτό το αριστερό λέει από του Βαζούκ, ωστόσο θα πάει στη γραμμή των βολών ο ίδιος. Θα έχει από εκεί την ευκαιρία να πετύχει δύο εύκολους πόντους στο καμπός, όσο επέστρεψε. Και για την θέση του Κωνσταντινίδη. Βάζει και σε αυτό και στην πρώτη. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη. Θα την χάσει αυτή. Λοιπόν, από τον Καπίν. Ο Τσάκος. Ο Ντομίχος είναι κοντά του, προσπαθεί να του φτιάξει
δημιουργήσει χώρο. Πάει από τα αριστερά ο Μποτσάκος σε μια δική του προσπάθεια. Ο Σπύρου είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Παναγιωτόπουλος θα το επιχειρήσει το σουτ. Και πολύ καλά κάνει. 17-13. Δείχνει πως μπορεί να τα καταφέρει καλά και από μακριά. Στις 4 πλέον η διαφορά, μαζεύουν κάπως την απόσταση οι Slaughters. Ενώ ο Παπανδρέου ετοιμάζεται να επιστρέψει πάλι στο μάτσο από την πλευρά των Pink Paper. Θα μπω σε ζάδωμα, θα απαντήσει, όχι. Μάχη για το rebound, Σπύρου καθαρίζει. Είναι δίπλα του στον Βαζούκη. Έχει πρόσωπο στο καλάθι. Για να παίξει με τον Καμπόσο, πάσα στη γωνία. Πάλι Βαζούκης. Και προς τα μέσα, κρατάει την ισορροπία του και σκοράρει. 17-15. Από το 17-6 έχουν κάνει ένα σερί. 0-9 οι φιλοξενούμενοι. Οι οποίοι έχουν σφίξει και την άμυνά τους. Δυσκολεύουν το Stink Paper, Κοντομίχος μαζεύει. Δεύτερη ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους. Καμπόσος με συγχωρείτε, αστοχή. Να δούμε, μπορούν είτε να ισοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά τώρα οι Ρόζ. Παναγιωτόπουλος, αυτός θα γράψει την ισοφαλία. 17-17. Επιστροφή των Ρόζ το μάτς. Μποτσάκος πέρασε. Υπάρχει φάουλ από τον Μαρούγκα, δεν ξέρω να μετράει το καλάθι. Όχι, χαμηλά έχει γίνει. Θα πάει στην επαναφορά ο Μποτσάκος. Όχι, τελικά ο Καμπόσος θα επαναφέρει από την baseline. Ψάχνουν ένα καλάθι αντίδραση στη Pink Paper εδώ και ώρα. Παπανδρέου. Μας το πλάι. Εκτελεί για δύο είναι το σουτ όπως δείχνει ο ρέφερι, αλλά και άστοχο. Πατούσε γραμμή ο Παπανδρέου. Σπύρου. Μαρούγκας άρχισε στην γωνία. Μια εκτέλεση για τρεις. Μπογκάς. Η απόλυτη αντεπίθεση από τους Slaughters ολοκληρώνεται. Παίρνουν το προβάδισμα. Αναγκάζονται σε time out οι Pink Paper. Συνεχίζεται το παιχνίδι μετά το timeout στον Pink Paper που βλέπουν πλέον τους Slaughters να προηγούνται. Το 17-6, το 17-20 έχουν καταφέρει να φτάσουν οι φιλοξενούμενοι. Μοιάζουν σοκαρισμένοι κάπως οι Pink Paper. Παπανδρέου, ο Φουρνάρης. Ήταν μπροστά εδώ με εκτελέσει και τα κατάφερε. Και τώρα Μαρούγκας. Πάσα χέρι με χέρι στον Παναγιωτόπουλο και πάλι ο Μαρούγκας. Κόνεται εκπληκτική κίνηση. 17-22 έχουν ψυχολογία πλέον οι Slaughters και αυτό βγαίνει και στο παρκέ. Φουρνάρης, δύσκολη προσπάθειά του, βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό σύμφωνα με τους διαιτητές. Ο Γκάς βλέπει απέναντι τον Σπύρου. Μαρούγκας, αυτός θα το πάρει, δεν θα το αφήσει το σούτ, αλλά βρίσκει σίδερο. Παπανδρέου. Είδε δίπλα τον Κοντομίχο. Βγήκε στην περιφέρεια αυτός, αφήσει τον Καμπόσο. Παπανδρέου κάνει ένα βηματάκι στο πλάι, εκτελεί υποπίεση, πολύ δύσκολο καλάθι. 19-22. Μετά από πάρα πολλή ώρα βρίσκουν και πάλι τον δρόμο προς το καλάθι Pink Paper. Μαρούγκας, Σπύρου. Είδε την κίνηση, επέλεξε ο ίδιος να εκτελέσει από την αποτέλεση των Μολών. Μέχρι γρήγορα ο Φουρνάρης. Το μήχος μπερδεύτηκε και νομίζω. Σπύρου θα πάρει το φάουλο από τον Καμπόσο. Προσπάθησε εκείνος να του κόψει τη φόρα.
αυτό για τους γηπεδούχους. Κάνει ένα φαουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Ροζ. Εκεί παρενέβη ο Παπαδρέου και κλέψε. Βρήκε και στην κίνηση τον Κονταρίνη. 21-22. Σπύρου. Έχει μείνει ψηλά ο Κονταρίνης. Μαρούγκας. Στα κάποιον κοντά του έκανε την κίνηση ο Παλιμέρης. Σπίση από τον Σπύρου. Σχολεύεται μπροστά από τον Αζάρτη. Έβαλε λίγο πριν πέσει στο παρκέ. Κατάφερε να σκοράρει και να πάρει και το φάουλ. Τρομερό καλάθι. Τώρα μπορεί να βρει ένα έμεσο τρίποντο. Αυτό είναι και το, μόλις, όχι είναι το τρίτο, μα δικό μας φορείτε τον Πέπερ. Φέξε και στην βολή του. Ο Σπύρου για το 21-25. Πανδρέου. Ένα δίποντο, όχι καλό από τον Καπή. Σπύρου ηρεμεί την κατάσταση. Μένει ψηλά ο Καπής. Προσπαθεί να τον δυσκολέψει το κατέβασμα. Μπογάς από την κορυφή. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Μακρινή πάσα η οποία πέρασε. Μπερδεύτηκε όμως στην συνέχεια ο Κονταρίνης. Δεν ήξερε αν θέλει να σηκωθεί εκεί. Το μετάνιωσε τελευταία στιγμή και πέπεσε στην παραβασή. Ο Μποτζάκος εδώ μεταξύ επιστρέφει. Παίρνει την θέση του Καπή. Στο τελευταίο τετράλεπτο για την δεύτερη περίοδο. Ο Αρούγκας πήρε το μακρινό σουτ, δεν κατέληξε κάτι καλό. Ο Τσάκος πήγε προς τα μέσα, πέρασε από την πίεση του Μαρούγκα, τον νίκησε 23-25. Σπύρου. Ζάρμενη πάνω του, προσπαθεί να του κλείσει τον δρόμο, δεν θα τα καταφέρει όμως. Καθώς εκτελεί ο Σπύρου για το 23-28. Παρόλο που είχε ψωμένο χέρι μπροστά του, αυτό δεν τον δυσκόλεψε. Και τώρα στο συν 5 οι Σλότερς Παπανδρέου κλείνουν 2. Κάποιος τον έχει βρει άθελά του. Ο Σπύρου έχει κάνει το φάουλ, το δεύτερο ομαδικό. 3-2 πλέον τα ομαδικά. Χαμηλώνει μπροστά του ο Παλιμέρης. Θα περάσει όμως με άνεση ο Παπανδρέου. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι σχετικά εύκολα. 25-28. Σπύρου. Βρίσκει διάδρομο. Θα μπορούσε να σκοράρει κιόλας. Έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι εδώ. Κάνονται και αυτά. Θα πάει όμως στη γραμμή για 2 βολές. Σπύρου, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος στις τελευταίες φάσεις. Παίρνει πάνω του προσπάθειες, παίρνει πρωτοβουλίες. Ας το σκύταρα στην πρώτη βολή. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. Για το 25-29. Παπανδρέου έχει βάλει στην πλάτη τον αντίπαλο του, γυρίζει εκτός ισορροπίας. Μαρούγκας εκεί, ολομόναχος θα μαζέψει. Βρήκε βοήθεια στα χέρια του Σπύρου. Ένα τρίποντο από την γωνία, όχι καλό από τον Μπογά. Παπανδρέου. Αξι έξω. Καμπόσος για 3. Το χρειαζόταν αυτό το σούτ η γηπεδούχη. 28-29. Στον πόντο πλησιάζουν τώρα. Μαρούγκας. Σπύρου. Θα το πάρει άμα
μαρκάριστος, όχι δεν θα το βάλει όμως. Παπανδρέου, περνάει το κέντρο. Ο Νταρίνης δεν κάνει καλή υποδοχή. Και έτσι αστείλει και κλέβει. Μαρούγκας θα βγει στην άλλη πλευρά, θα τελειώσει μόνο στη φάση. Όχι με επιτυχία, μαζεύει και πάλι ο ίδιος. Μπροστά από τον Αζάρ θα του κάνει το φάουλ. Διαφωνεί ο Αζάρ, τα λέει για με τον ρέφερι. Όπως και να έχει, έγινε το πέμπτο ομαδικό τώρα για το Spring Paper. Και έχουμε βολές, ούτως και άλλως θα ήταν και βολές, καθώς ο Μαρούγκας ήταν πάνω στην εκτέλεση. Ορφανίδης τώρα επέστρεψε για τους ροζ. Στο σίδερο η πρώτη βολή. Και την δεύτερη, δεν αλλάζει τις 28-29. Παπανδρέου, έτσι με πλάτη κοντά Ρίνης, έχει χώρο, θα τον εκμεταλλευτεί. Και μπροστά και πάλι την Paper, 30-29. Ορφανίδης. Μαζούκης. Πήρε το screen, θέλησε να παίξει με τον Παλιμέρη, πάσα του όμως δεν ήταν καθόλου καλή. Βάλα κατέληψε απευθείας εκτός. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Κοντούλης πέρασε στο μάτς. Ο Τσάκος. Καμπόσος. Κάψε χέρι με χέρι. Πάει ο Παπανδρέου. Έχει μείνει με τον Παλιμέρη. Όχι, με συγχωρείτε. Με τον Κοντούλη. Και τρίξε και το φάουλ που είναι το τρίτο τώρα. Για τους Σλότερς έχουν ακόμα ένα να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρομποτσάκος. Από τα αριστερά γυρίζει. Χαμηλή πάσα για τον Παπανδρέου. Ένα step back, εκτελεί, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. 19 δευτερόλεπτα όλα για τους Σλότερς. Πήρε και πάλι ο Ορφανίδης. Μαρούγκας βλέπει το ρολόι, 9 δεύτερα. 7, Μαρούγκας πάει προς τα μέσα, πάσα στη γωνία. Ορφανίδης στα 4, θα χάσει. Στη λήξη του χρόνου εκτός της Ευρωπαϊκής, ο Μποτσάκος αστοχή και έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη περίοδος με το σκορ να δείχνει 30-29 υπέρ των Pink Paper. Επέστρεψαν οι δύο πετάδες και πάλι στο παρκέ και ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος του μάτς. 30-29 το τέρμπι καλά κρατεί. Επέστρεψαν στη δεύτερη περίοδο οι Slotters, έκαναν το προσπέρασμα, ωστόσο υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των Pink Paper, οι οποίοι ανέκτησαν το προβάδισμα. Ο Αζάρ εδώ δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound, του φύγει πάρα τα χέρια. Κατέληξε εκτός. Μαρούγκας. Ένα δίποντο. Αστοχό, μαζί ο Καμπόσος. Πήρε ο Παπανδρέου. Ρίψωσε για τον Κοντομίχο Παπανδρέου, με ρίσκο η πάσα. Εδώ με ποδοσφαιρικό στυλ έκοψε την μπάλα ο Καμπόσος. Έχουμε πόδι. Κατοχή. Στα χέρια των Σλότερς. Ρωφανίδης. Μαρούγκας. Πάσα πιο αριστερά. Παναγιωτόπουλος αφήνει έξω. 5 δευτερά ακόμα, ένα σούτ υπό πίεση. Το βάλε ο Μαρούγκας. 20-21.
Τσάκος. Άλλαξε κατεύθυνση, νίκησε στα ίσα τον Ορφανίδη. Σκόραρε, πήρε και το φάουλ, 22-21. 32-31, με συγχωρείτε. Μπροστά. Οι γηπεδούχοι. Μέσα και η βολή για το 33-31. Μαρούγκα. Μπογάς εκτελεί από την κορυφή. Μαζάρι είναι εκεί για να μαζέψει. Ο Μανδρέου. Ο Ντομίχος του δώσε το σκριν. Έχει μείνει με κοντύτερο αντίπαλο, όμως εκεί κάτι εξαιρετικά μπροστά του. Ο Βοντούλης σκράτησε και αυτό τον Ορφανίδη στην συνέχεια. Μαρούγκας σηκώνεται, όχι, βρίσκει σίδερο. Ο Αζάρ πετάει έξω να την μπάλα στον Μπογά και από το σώμα εκείνου καταλήγει εκτός η μπάλα η κατοχή για τους Pink Paper. Καμπόσος έχει πάρει ήδη θέση για να εκτελέσει, όχι, δεν θα το βάλει. Παραμένει το 33-31. Μαρούγκας έπαιξε με τον Κοντούλη. Καμπόσος απλώνει το χέρι του αντικανονικά. Κάνει το φάουλ. Έγινε επαναφορά. Αλλά θα γίνει και η μεταφορά της μπάλας από τον Μαρούγκα. Καμπόσος θέλει να παίξει με πλάτη. Ωραία ξέφυγε από το προσωπικό του μαρκάρισμα. Δεν ήρθε το καλάθι και παραμένει το 33-31. Ορφανίδης τώρα θέλει να τρέξει. Κοντούλης, Παναγιωτόπουλος. Ωραία και προχωρεί η μπάλα. Κοντούλης είναι μόνος του. Δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του. Θα μπορούσαν εδώ να περάσουν μπροστά και πάλι σπλωτές. Μποτσάκος γυρίζει ωραία, του σκλειδώ στο χέρι ο Μαρούγκας και να σκοράρει κιόλας ο Μποτσάκος. Μια βολή για τον παίκτη των Pink Paper. Τα λένε οι δύο διαιτητές. Έχει μετρήσει κανονικά το καλάθι. 35-31. Τσάκος. Θα στοχίσει στην πληρωματική βολή του. Ο Μαρούγκας. Ο Φανίδης χωρίς να το σκεφτεί. Εκτελεί για τρεις. 35-34. Στο σύν ένα οι Pink Papers, στο μείον ένα οι Slaughters. Παπανδρέου. Ανέβασε ταχύτητα από Τσάκος, άφησε στον Αζάρ. Από την κορυφή αυτός ίσα ίσα βρίσκει σίδερο, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κοντομίχου. Παπανδρέου από κοντά γυρίζει με το αριστερό. Μαρούγκας έδωσε μια σφαλιάρα στην μπάλα. Παπανδρέου έχει και άλλη ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί. 37-34. Μαρούγκας. Αυτός τον Ορφανίδη, αυτός πιο δεξιά. Θα το πάρει από εκεί ο Μαρούγκας. 37 όλα. Και πάλι χτυπούν πίσω από τα 6.75 η Ροζ. Παπανδρέου δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. 39-37. Δεν έμεινε για πολύ ισοπαλία. Άσε στον Παναγιωτόπουλο. Υπάρχει φάουλ. Κρατάει το πρόσωπό του ο Παναγιωτόπουλος. Τα λέγε με τον Αζάρ. Τα λένε μεταξύ οι δύο πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης φάσης. Ο
Και έχουμε και βολές επίσης για τον Πέφτον Σλότερς. Θα την βάλει αυτή και δείχνει για την κερκίδα 39-38. Παπανδρέου. Τρίποντο τώρα από τον Τάπη. Βρέχει ο Βαζούκη στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει μόνο σε τη φάση. Έκανε όλο το δρόμο μέχρι το τέλος για να σκοράρει για να γράψει το 39-40. Τελευταία 5 λεπτά. Την τρίτη περίοδο. Μαρούκας. Μαζούκης. Πέρασε ανάμεσα από 2-10, κατάφερε κάτι καλό. Μια μακρινή πάσα τώρα με στόχο τον Κονταρίνη, θα καταλήξει στα χέρια του συστημένη μπάλα, θα αξιοποιήσει αυτή την ασίστ για το 41-40. Παναγιωτόπουλος το νιώθει και το βάζει. 41-43 ματσάρα. Ο Λαύρος πίσω στο προβάδισμα. Μία σου και μία μου είναι η φάση εδώ πέρα μέχρι στιγμής. Σειρά των Σλότερς να πάρουν τώρα τα ενία Παπανδρέου για να εσωφαρίσει. 43 όλα. Ορφανίδης. Παναγιωτόπουλος έχει ορθό το βλέμμα του. Πέρασε η πάσα για τον Μαρούγκα. Ορφανίδης στα 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να εκτελέσει ο Μαρούγκας. Αυτό θα κάνει. Ο Ντομίχος. Και τώρα βάλα στα χέρια του Παπανδρέου. Από μέση απόσταση αυτή τη φορά θα στοχίσει. 3,5 λεπτά ακόμα για, για το φινάλε για τη τρίτη περίοδου. Ορφανίδης. Βαζούκης ζητάει ο Παναγιωτόπουλος. Μπαλά πάει στον Μαρούγκα. Θα σηκωθεί αυτός για 3. Πολύ δύσκολο σουτ. 43-46. Ο Μαρούγκας δείχνει πως δεν διστάζει για τέτοια σουτ. Πίσω από την γραμμή του τρυπόντου. Δικαιώνεται τώρα για την επιλογή του ξανά στο συν 3. Η φιλοξενούμενη. Ο Νταρίνης γυρίζει με το δεξί. Υπάρχει φάουλ χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Σπύρου περνάει στο μάτι για τους Λότερς, ενώ από την άλλη έχουμε τον Φουρνάρη στο παρκέ. Σηκώνεται εκεί κατευθείαν ο Κονταρίνης σε ένα γρήγορο καλάθι για τους γηπεδούχους. 45-46. Σπύρου. Όλο έχει γίνει. Τον Καπή, ο οποίος σηκώνει το χέρι, το παραδέχεται. Από 3 ομαδικά τώρα οι δύο ομάδες. Παναγιωτόπουλος πιέζεται εκεί στην πλάγια γραμμή για να κάνει μια no look pass. Δεν ήταν σε εκείνο το σημείο ο Βαζούκης. Έτσι έγινε το λάθος για τους ροζ. Αντικαταστάθηκε τώρα ο Παναγιωτόπουλος. Είναι και πάλι μέρη στη θέση. Κορυφή ο Παπανδρέου. Πίσω από την γραμμή θα εκτελέσει. Μάχη για το rebound. Κερδίζει ο Φουρνάρης. Πάλι ο Παπανδρέου. Εξαιρετική η πάσα του. Έφτασε ο Φουρνάρη. Δεν την αξιοποίησε εκείνος.
υπάρχει φάουλ τώρα για τους Floaters, το έχει κάνει ο Παπαγιώργιου. Από πιο πίσω θα γίνει η επαναφορά. Ορφανίδης φτιάχνει αυτή την επίθεση για την ομάδα του 1-45 πριν αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Το μάτς παραμένει ντέρμπι. Σπύρου από πολύ μακριά θα σηκωθεί. 45-49 από το σπίτι του το βάλε πραγματικά. Και εδώ η κατοχή θα περάσει γρήγορα και πάλι στις Slaughters, οι οποίοι δείχνουν να έχουν το momentum τώρα. Έχουν και το προβάδισμα των 4 πόντων. Μποτσάκος επιστρέφει για τους Pink Paper. Λίγο πριν πούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Φανίδης θα το πάρει από το ίδιο σημείο και αυτό μέσα και δείχνει την κερκίδα. Δεύτερο δικό του. Είναι καυτός, το αποδεικνύει, 45-52. Μποτσάκος υποπίεση, υπάρχει φάουλ. Η διαφορά στους 7, 52 δευτερόλεπτα πριν το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μποτσάκος στη γραμμή. Πάλι την πρώτη, 46-52. Θυμάστε τώρα για την δεύτερη. Μέσα και αυτή. Αλάνθαστος, 47-52. Μαρούγκας πέρασε η πάσα του για τον Παλιμέρη. Δύο σώματα πέσανε πάνω του, αυτό του Μποτσάκου έκανε το φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Βασικά κάθε φορά από εδώ και πέρα είναι βολές, καθώς τέσσερα ομαδικά έχουν οι Slaughters. Ενώ επιστρέφει ο Παπανδρέου για την θέση του Κονταρίνη. Καλημέρι στα ξόδερ στην πρώτη. Θέλει τώρα και την δεύτερη, αυτή θα τη βάλει. 47-53. Αντίθετα το σκρίνι τον δυσκολεύει αρκετά ο Σπύρου. Ένα σούτ από τον Φουρνάρη. 11 δεύτερα τώρα όλα για τους Ροζ. Παλιμέρης τα ηρεμία στα 7 δεύτερα. Σπύρου 5-4-3. Σπύρου κλείνεται από το κέντρο, θα εκτελέσει. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ πριν τη λήξη του χρόνου. Έφταξε μήπως βρει λίγο χώρο για να πάρει το τρίποντο, καθώς είναι και αυτός που είχε την ψυχολογία μετά τα έστωχα σούτου. Έχει τώρα την ευκαιρία να βρει τρεις εύκολους πόντους από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Σε νεκρό χρόνο. Μέσα η πρώτη. 47-54. Χαμένη η δεύτερη. Έχει ακόμα μία. Θα τη χάσει αυτή και έτσι ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος με το σκορ να δείχνει 47-54.
μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος. Εδώ στον Σπάρτακο, Παπανδρέου χτυπάει γρήγορα για το 49-54. Μαζούκης. Ένα τρίποντο από τον Ορφανίδη, airball. Βάλει στην πλάτη τον αντίπαλο του Παπανδρέου. Εξαιρετική πάσα. Τράβηξε πάνω τα αρκετά κορνιά. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Κωνσταντινίδης. Ναι, ευκαιρία με Παπανδρέου από μακριά αυτή τη φορά. Άστοχο και αυτό το σουτ. Γυρός τώρα στην επίθεση. Σπύρου. Και πάλι από μακριά αυτή τη φορά είναι άστοχο το σούτ, ήρθε όμως ακολούθησε τη φάση ο Παλιμέρης. Αστόχησε. Και υπάρχει κατοχή για τους Pink Paper. Μέχρι το τέλος ο Παπανδρέου κερδίζει το φάουλ. Θέλει να πάρει τώρα πάνω του πρωτοβουλίες ο Παπανδρέου. Στη γραμμή τώρα που έχει τον Pink Paper, εστοχή στην πρώτη. 50-54. Βάζει και την δεύτερη για το 51-54. Χέρι με χέρι. Θα σε κοντά ο Παλιμέρης. Έπεσε πάνω το Καμπόσος. Το παραδέχεται κιόλας. Στέλνει αμέσως να δώσει το χέρι του στον αντίπαλό του, ο οποίος θα πάει τώρα για τις δύο βολές του. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 51-55. Κοντομίχος. Παπανδρέου. Στα δεξιά. Κοστάρι. Παίξε με τον Κονταρίνη. Άστοχο το δικό του. Η δική του προσπάθεια. Μαζούκης τώρα. Σπύρου. Πιέζεται από τον Παπανδρέου, Σπύρου κρατάει στα 10. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο τώρα ο παίκτης των Σλότερς, βγαίνει και ο Καμπόσος πάνω του. 4 δευτερόλεπτα, 3 πάσα πίσω από την πλάτη. Στο 1 δευτερόλεπτο προλαβαίνουν το ρολόι και εκτελούν οι Ρος. Πόσο ωραία γύρισε εδώ η μπάλα. Και ο Μπογάς βρέθηκε σε θέση βολής για το 51-58. Πάμε σε time out. Πέντε αυτό το σκορ, 7-40 πριν να ολοκληρωθεί το μάτς. Θα αποτυπωρίζουν τώρα τις δύο ομάδες με τον Μπογά να εκτελεί τελευταίος νωρίτερα για ακόμα ένα τρίποδο των Σλότερς, οι οποίοι έχουν τα ενία. Φάουλ τώρα πάνω στον Παπανδρέου έχει γίνει. Να δούμε αν έχουμε βολές. Ναι, έχουμε βολές για τον Παπανδρέου. Εκτελεί εύστοχα την πρώτη. 52-58. Αμένει η δεύτερη και εκείνη ο Παλιμέρης για να μαζέψει. Μαζούκης.
αυτή την επίθεση των Slaughters. Πάσα έξω για τον Ορφανίδη, εκείνος θα πάρει το σουτ. Παπανδρέου, ωραία τρίβλα πίσω από την πλάτη. Έφτασε προς τα μέσα ο Παπανδρέου. Θα σταματάνε με φάουλ. Ο Παλιμέρης για να πάρει τη θέση του Βαζουκής. Παπανδρέου χάνει την πρώτη. Παραμένει το 52-58. Μάθει τώρα και για την δεύτερη βολή του. Νωρίτερα έβαλε και πάλι μία στις δύο. Θα το κάνει και τώρα. 53-58. Σπύρου. Και ο Μαρούγκας έπειρε στην περιφέρεια. Παλεύει εκεί με τον Παπανδρέου μπροστά του. Ένα σου τριών πόντων, όχι καλό, από τον Μπογά. Και παίζουν γρήγορα εδώ η Pink Paper, συστημένη μπάλα στα χέρια του Κονταρίνη. Καμία δυσκολία για να αφήσει μπάλα στο καλάθι. 55-58. Ορφανίδης άφησε στον Μαζούκη. Φτιάχνει λίγο χώρο για τον εαυτό του. Με τον Αζάρ μπροστά του θα εκτελέσει. Και πάλι ο Κονταρίνης έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Και πάλι θα φτάσει μπάλα στα χέρια του. Και πάλι θα τελειώσει τη φάση με ένα lay-up. 57-58. Βρήκαν την λύση στις τελευταίες δύο φάσεις οι Pink Paper. Βρήκαν στον συνδυασμό με τον Κονταρίνη. Αυτός θα φέρει πλέον τη διαφορά στον πόντο. Ενώ έχουμε και time out. Τελευταίο 6 λεπτό. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά. 57-58 το σκορ. Ο Νταρίνης νωρίτερα έφερε σε απόσταση αναπνοής τους Pink Paper. Μαρούγκας άφησε στον Σπύρου. Βαζούκη στον Μαρούγκα. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Δεν έχουν ευκαιρία τώρα να προσπεράσουν οι γηπεδούχοι. Μπούτσα που ζητάει κινήσεις, πήγε ο Κονταρίνης μπροστά του, πέρασε ένα αντίθετα το σκριν. Αλλά η μπάλα κατέληξε από τα δικά του χέρια εκτός. Μπάλα είναι για τους Slaughters. Παναγιωτόπουλος τώρα στο παρκέ. Πήρε την θέση του Μπαζούκη. Το Σπύρου κατεβάζει. Ορφανίδης, Σπύρου. Από το γνωστό σημείο που του αρέσει να εκτελεί σήμερα. Δεν ήταν καλό το σούδα της φορά. Παπανδρέου, του φύγει για λίγο η μπάλα. Διόρθωσε. Έχει τον Μαρούγκα μπροστά του. Καμπόσος προσποιήθηκε. Πέρασε, υπάρχει φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο ρεφερή. Έχει προηγηθεί το φάουλ. Απλώς άρχισε να σφυρίξει. Ο Τσάκος επαναφέρει από το πλάι. Ο Ανδρέου από την κορυφή. Ίσα ίσα που άγγιξε το φάνη μπάλα, κατέληξε εκτός γραμμών. Παραμένει το 57-58, 4 και 50 πριν το φινάλε. Ανίδης. Βογάς. Έχουμε εκθετικό φαόλ, έγινε μακριά από την μπάλα. Παναγιωτόπουλος, αν προλάβα να δω καλά το έχει κάνει. Παπανδρέου. Για τον Αζάρ. Μπήκε όμως στην πορεία της μπάλας ο Ορφανίδης. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Pink Paper. Θα πρέπει να
βοηθούν λίγο περισσότερο. Παπανδρέου με φόρα. Καθαρία με τον Παναγιωτόπουλο. Καζάρα κουμπάει μόνο μπάλα. Τώρα Μαρούγκας. Το έδαφος ο Ποτσάκος είχε προλάβει να στηθεί. Με επιθετικό φάουλ. Μάχες σώμα με σώμα στις τελευταίες φάσεις. Έχουμε να δούμε αρκετή ώρα καλά την αλήθεια. 57-58 παραμένει το σκορ. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Έγινε η επαναφορά. Ποτσάκος ενώ πιέζεται από τον Σπύρου. Γυρίζει ο Ποτσάκος, αφήνει έξω ο Αζάρ. Έχει χώρο. Δεν θα σημαδέψει, σωστά κονταρίνει ψηλότερα, θα μαζέψει. Θα το επιχειρήσει ο Καμπόσος, ούτε τώρα. Δύο συνεχόμενα στο φασούτ από μακριά. Μαρούγκας. Σπύρου. Προσποιήθηκε. Γυρίζει. Πέφτει πάνω τον Ποτσάκο, Σορφανίδης. Θα του κάνει το φάουλο Καμπόσος. Είναι μόλις το δεύτερο για τους Pink Paper. Από την άλλη έχουν συμπληρωθεί τα πέντε ομαδικά από την πλευρά των Slaughter. Σπυρού. Θα περάσει, βρήκε το διάδρομο. 57-60. Σοφαρίσει, όχι. Και μαζεύει ο Παλιμέρης και προστατεύει για την μπάλα. Τελευταία τρία λεπτά τώρα. Φανίδης. Του φύγει η μπάλα, βρήκε στο πόδι του και κατέληξε στα χέρια του Ποτσάκου, ο οποίος παίρνει φορά. Ο Φανίδης το πιέζει. Η κατοχή για τους Σλότερς. Τελευταίος ακούμπησε ο Ποτσάκος. Διαμαρτύρες από την πλευρά των Pink Paper. Νομίζω ζητούν φάουλ. Παναγιωτόπουλος τώρα αποσύρθηκε για τους Ρόζ. Ο Μπογάς πέρασε στο μάτς. Τα λένε τώρα με τις διαιτητές οι παίκτες των δύο ομάδων. Συνέχεια με Παλιμέρη, αφήνει χέρι με χέρι στον Ορφανίδη. Σπύρου. Είναι κάποια βήματάκια πίσω, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ανάμεσα από δύο, η πάσα του κατέληξε σε αντίπαλο. Ποτσάκος. Τα αριστερά, δεν είναι καλό το τελείωμα. Μαρούγκας τρέχει, προλαβαίνει και περνάει το κέντρο ο Σπύρου. Ηρεμία ζητάει ο Ορφανίδης. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει ένταση στις τελευταίες φάσεις. Βογάς, βήμα πίσω, εκτελεί κοντό το σουτ. Παπανδρέου γραπώνει την μπάλα, τελευταία δύο λεπτά. Ψάχνει συμπαίκτη, ψάχνει βοήθεια, ο Αζάρ είναι εκεί και του δίνει και πάλι. Κατάει ο Παπανδρέου, ο Αζάρ. Καμπόσος, έξτρα πάσα για να πάρει το τρίπο το Ποτσάκος, θα το χάσει υψηλότερο ο Αζάρ. Από κάτω υπάρχει φάουλ και δύο βολές. Στο ρολόι. Ο Πάφτος και η Ένταση έχουν πιάσει κόκκινο εδώ πέρα στον Σπάρτακο. Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Για κάπως θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί της υποχρεώσης του στο κύπελο, αλλά και στην θέση γενικά. Άστοση η πρώτη βολή από τον Αζάρ.
Νικέ για αρκετά στην εξίσωση. Μέσα η δεύτερη. 58-60. Ορφανίδης. Πιέζει ασφυκτικά ο Αζάρ τον Σπύρου. Θα το πάρει αυτός από πολύ μακριά. Μπήκε και βγήκε η μπάλα, δεν το έκανε το χατήρι. Ναι, ευκαιρία από κοντά τον Παλιμέρης. 58-62. Ένα κερκιμόλα το επιθετικό rebound. Και ένα επίσης κρυσιμόλα το καλάφι. 1-8. Παπανδρέου. Να δούμε. Βήμα στο πλάι, εκτέλεση για 3. Στο σίδερο η μπάλα. Κοντομίχος μαζεύει. Ο Κονταρίνης, με συγχωρείτε. Παπανδρέου αφήνει έξω. Καμπόσος του δίνει ξανά. Διστάζει να πάρει το σουτ. Θα το κάνει για 2 αυτή τη φορά. Και ο Ορφανίδης καθαρίζει. 40 δεύτερα ακόμα. Μαξιλαράκι 4 πόντων για τους Σλότερς. Σπύρου. Βγαίνει δυναμικά πάνω του Μποτσάκος. Παλιμέρης. 5 δεύτερα ακόμα. Σπύρου τσεκάρει το ρολόι. 3-2. Τελειώνει ο χρόνος. Πιέζεται. Πετάει την μπάλα όπως όπως. Καταλήγει πίσω από το ρολόι αυτή. Και έχουμε 17,8 τώρα στο ρολόι. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες και πάλι στο παρκέ. Όχι για πολύ, καθώς έχουμε και νέο time out. Δεκαεφτά ακόμα αυτό στο ρολόι. 58-62 το σκορ με τους Slaughters να κρατούν, να έχουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 4 πόντων στο παιχνίδι. Μετοχή για το Pink Paper, οι οποίοι λογικά θα φτιάξουν ένα γρήγορο μακρινό σουτ για να μπορέσουν να μειώσουν και να διεκδικήσουν οτιδήποτε μετά. Να δούμε τι έχουν αποφασίσει να κάνουν. Παπανδρέου, καμπόσος θα βγει, θα εκτελέσει τα κοπή. Πιέζεται, αφήνει στον Παπανδρέου. Ένα μακρινό τρίποντο, το έβαλε. 61-62. Και πιέζουν γρήγορα οι Pink Paper για να κάνουν το φάουλ. Παπανδρέου δεν τα παρατάει τόσο εύκολα. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν. 9 δευτερόλεπτα Σπύρου. Καμπόσος θα του κάνει το φάουλ. Είναι το τέταρτο. Στα 6,8 έχει σταματήσει το ρολόι. Και η μπάλα πάει και πάλι στο πλάι. Ο Κονταρίνης έγινε η πάσα στον Παπανδρέου. Λίγο έλειψε να σκοράρει και να φύγουν με την νίκη. Οι Paper Slaughters πανηγυρίζουν τελικά με απίστευτη εξέλιξη εδώ στον Σπάρτακο. Thriller πραγματικό, με τους Slaughters να επιβιώνουν στο τέλος και να είναι αυτοί που θα πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο κύπελο. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Σπάρτακο με, με τα πανηγύρια από την πλευρά των Ροζ. Την άλλη 61-62 νίκη για τους Slaughters επί των Pink Paper.